Επικίνδυνα σενάρια απεργάζονται κάποιοι εκεί στην Άγκυρα για πρόκληση πολεμική σύγκρουση στην Ανατολική Μεσόγειο για να σωθούν από την λάθο πορεία που κινείται το τουρκικό κράτο. Ο Γκικίτ Μπουλούτ, ανώτερο σύμβουλο του Τούρκου Προέδρου Ρετζέπ Ταγί Περντογάν, ισχυρίστηκε ότι το Ισραήλ σχεδιάζει να επιτεθεί στην Τουρκία. Η ανάρτηση που κοινοποιήθηκε στο ΕΚΣ καλούσε του Τούρκου πολίτε να ξυπνήσουν με την απειλή, προειδοποιώντα ότι ίσω είναι καιρό να καούν οι Ισραηλινοί, υποδηλώνοντα ότι τα πυραυλικά συστήματα S-400 είναι η βασική άμυνα της Τουρκίας έναντι μιας ευρύτερης δυτικής επίθεσης. Ο Μπουλούτ τόνισε περί διάσπαση τη Τουρκία από τη Δύση, προτρέποντα τη χώρα να συνεχίσει να ακολουθεί μια ανεξάρτητη πορεία μετά την αίτησή τη για ένταξη στου BRICS. Ο Μπουλούτ, ο οποίο έχει κάνει πολλέ αμφιλεγόμενε δηλώσει στο παρελθόν, υπερασπίστηκε τη θέση του μοιράζοντα ένα βίντεο από μια ομιλία του πρόεδρου Ερντογάν, που κατήκυλε τι ενέργειε του Ισραήλ και επιβεβαίωσε την υποστήριξη τη Τουρκία στην Παλαιστίνη. Η διαμάχη έρχεται εν μέσω αυξημένων εντάσεων μεταξύ Τουρκία και Ισραήλ, που επιδεινώθηκαν από τι στρατιωτικέ επιχειρήσει του Ισραήλ στη Γάζα και τον Λίβανο και την έντονη αντίθεση τη Τουρκία στα χτυπήματα. Οι εντάσει έχουν ενταθεί μετά τα σχόλια του Ερντογάν τον Ιούλιο, τα οποία ερμηνεύτηκαν ω απειλή στρατιωτική επέμβαση στο Ισραήλ. Ο Υπουργό Εξωτερικών του Ισραήλ, Ισραήλ Κάτ, απάντησε καλώντα το ΝΑΤΟ να εκδιώξει την Τουρκία από τη Συμμαχία ο Ερντογάν έχει κατηγορήσει επανειλημμένα το Ισραήλ ότι διέπραξε γενοκτονία στη Γάζα, ενώ η Τουρκία έχει αναστείλει το εμπόριο με το Ισραήλ έως ότου επιτρέψει την είσοδο βοήθεια στο Παλαιστινιακό έδαφος. Υπενθυμίζουμε ότι ο Χαϊρετίν Καραμάν, ο 90χρονο Ισλαμιστή νομικό και επικεφαλή ΦΕΤΒΑ, θρησκευτικό διάταγμα, για τον Τούρκο πρόεδρο Ρέτζεπ Ταγί Περτογάρτ και εξέχον ιδεολόγο τη τουρκική μουσουλμανική αδελφότητα, δήλωσε ότι η Τουρκία πρέπει να επιδιώξει πυρηνικέ δυνατότητε για να αντιμετωπίσει και να αποτρέψει το Ισραήλ. Σε ένα άρθρο που δημοσιεύτηκε στην Ισλαμιστική Εφημερίδα Γέννη Σαφάκ, ο Καραμάν υποστήριξε ότι οι τρέχουσε προσπάθειε τη Τουρκία είναι ανεπαρκεί για να σταματήσει το Ισραήλ. Ο Καραμάν είναι υπέρμαχο των τρομερών σχεδίων του Ερντογάν, ο ηγέτη όλων των μουσουλμάνων ή χαλίφη, και υποστηρίζει την απόλυτη υπακοή στο καθεστώ Ερντογάν μεταξύ των μουσουλμάνων. Πολλοί από του οπαδού του Ερντογάν τον βλέπουν ω το αναμενόμενο σωτήρα και τον μοναδικό μουσουλμάνο ηγέτη ικανό να σταθεί απέναντι στη Δύση, στου σταυροφόρους και στο Ισραήλ. Ευχαριστούμε που μα παρακολουθήσατε και να λαμβάνετε πρώτοι όλε τι νεότερε εξελίξει. Κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας.